Παρουσία του γιου του σπουδαίου Ιταλού μαέστρο Ένιο Μορικόνε Μάρκο, του παραγωγού του παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτη Τζουζέμπε Τορνατόρε Τζάνι Ρούσο και του συγγραφέα και βιογράφου του συνθέτη Αλεσάντρο Ντερόζα, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Λάρισα η προβολή του ντοκιμαντέρ Ένιο Δε Μαέστρο. Το ντοκιμαντέρ που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας προβλήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως εκτός Ιταλικών συνόρων σε τρεις πόλεις της Ελλάδος και ανάμεσά του στη Λάρισα. Ο Μάρκο Μορικόνε μίλησε για το ηθικό βάρος που κουβαλά, όντας ο γιος μιας τέτοιας μεγάλης προσωπικότητας. Η ευθύνη είναι μεγάλη, γιατί ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ εργατικός άνθρωπος και η κληρονομιά που μας έχει αφήσει είναι πολύ μεγάλη, αλλά και μας δίδαξε να είμαστε σοβαροί, πιστοί και να ανταποκρινόμαστε στη δουλειά και να είμαστε εργατικοί. Τη χαρά του που η οικογένεια Μορικόνε βρίσκεται στη Λάρισα εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ένιο Μορικόνε. Μεγάλη χαρά και την εμπιστοσύνη που με έδειξε η οικογένεια σε τρεις πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, να προβάλαμε το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ και από εδώ και πέρα θα έρθουν πάρα πολλά πράγματα. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της Ιταλικής Πρεσβείας και του Ιταλικού Ινστιτούτου σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας.